Ένταση σημειώθηκε τώρα, κυρίες και κύριοι, το πρωί στη Βουλή, έξω από το γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το γραφείο δηλαδή που διατηρούσε ο Στέφανος Κασελάκης μέχρι την καθαίρεσή του. Σύνδεση με τη Βουλή και τον Στέφανο Σίσκο που θα μας πει περισσότερα. Στέφανε. Ναι, Ματίνα, είχαμε μικρό επεισόδιο έξω από το γραφείο που παραδοσιακά παραχωρείται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ στο ισόγειο της Βουλής, όταν απαγορεύτηκε η είσοδος από την ασφάλεια της Βουλής σε μετακλητό υπάλληλο του ΣΥΡΙΖΑ που απασχολείται επί μακρόν στο συγκεκριμένο γραφείο. Ο υπάλληλος ενημερώθηκε από το φρουρό της Βουλής που είναι έξω από το γραφείο ότι υπάρχει εντολή να μην μπει κανένας μέσα, με τον υπάλληλο να εκφράζει τη διαμαρτυρία του και να δημιουργείται μικροένταση. Όπως μαθαίνουμε τώρα από κοινοβουλευτική πηγή, εστάλει από τον ΣΥΡΙΖΑ στον πρόεδρο της Βουλής, έτοιμα να επιτρέπεται η είσοδος για τις επόμενες μέρες στο συγκεκριμένο γραφείο μόνο στον Νίκο Παπά και σε στενό του συνεργάτη για λόγους ασφαλείας. Τελικά ο υπάλληλος, ο οποίος να σας πω εργαζόταν εκεί και πριν τον Στέφανο Κασελάκη, εισήλθε στο γραφείο του και αφού έγινε η απαραίτητη επικοινωνία πρώτα κόμματος Βουλής. Κοινοβουλευτικές πηγές τώρα του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για παρεξήγηση. Πως κατατέθηκε έτοιμα για να ελέγχεται πλέον η είσοδος στο συγκεκριμένο γραφείο μετά τις τελευταίες αλλαγές. Μαζί με τον Στέφανο Κασελάκη άλλωστε αποχώρησαν και άλλοι συνεργάτες του και μαζί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει και λίστα με ονόματα. Και εκ παραδρομής δεν είχε δηλωθεί και το όνομα του συγκεκριμένου υπαλλήλου, με αποτέλεσμα να μην το επιτραπεί η είσοδος. Οι ίδιες πηγές τώρα αναφέρουν πως αυτές οι κινήσεις έγιναν για να μην έχουμε εικόνες αντίστοιχες με τις χθεσινές στην Κουμουνδούρου. Ενώ ακούγεται πως θα αλλάξουν και οι κλειδαριές στο συγκεκριμένο γραφείο, αυτό είναι ένα ζήτημα, δεν έχει κατατεθεί τέτοιο αίτημα από τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής. Είναι μία απόφαση που θα πάρει στο τέλος η Βουλή, Ματίνα. Μάλιστα, Στέφανε, σε ευχαριστούμε.